πρώτα απ' όλα εσείς εκείνη την ώρα είστε αρτίστα, έτσι. Βέβαια. Ναι. Φτάνε, εμείς 8 η ώρα που ήρθαμε εδώ. Μάλιστα, σκέφτηκα αφού είχα ακούσει τις ειδήσεις ότι κάτι έγινε. Λέω, ας πάω από την υγεία Ελιού να κατέβω κάτω, να πάρω με τη στροφή να δούμε τι γίνεται. Αλλά ήταν κλειστά. Η αστυνομία τα είχε κλείσει και πήραμε το παράδρομο ώστε να πάμε πάλι βουλιαγμένοι να ξανακατεβούμε κάτω. Ήδη είχαμε ανοίξει. Ένα κύκλο δηλαδή, έτσι. Ένα κύκλο κάναμε και είχαμε ανοίξει. Είχε όντως πολύ αστυνομία εκείνη την ώρα το πρωί, τι γινότανε. Είχε αστυνομία, αλλά και ήταν και το τζιπ μου φαίνεται ακόμα εκεί ή όχι, δεν ήτανε, ναι. Πάντως, ανεξάρτητα τώρα, είναι σοκαριστικό τόσες σφαίρες, τόσες πυροβολισμούς και σε ένα τόσο κατακριμένο σημείο, έτσι. Όταν τα ακούσατε... Λέω, εντάξει, κάτι πρέπει να είχανε... Διαφορές. Πάντως και ο αριθμός των σφαιρών που ήταν στο σκοτάδι. Βέβαια. Σημαίνει ότι κάτι δεν ήταν απλά πράγματα, ήταν κάτι σοβαρό, ας το πούμε. Σας φοβίζει κάτι τέτοιο, σας τρομάζει κάτι τέτοιο. Το λέω γιατί η Χατζή τώρα και η Λέα Ηλιού 2 ώρα το βράδυ έρχεται όπως μου. Μόνο εντάξει. Και άλλες φορές έχουν γίνει εδώ και τους είχαν πιάσει. Να θυμάστε. Πιο παλιά, ας το πούμε. Ωραία. Να είστε καλά. Οπωσδήποτε λες τι γίνεται τώρα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.